Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην Τουρκία αυτή την ώρα, καθώς είναι δύο θέματα σε εξέλιξη. Από τη μία είναι η ενόχληση, η οργή θα λέγαμε της Τουρκίας για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. Φάνηκε σήμερα με μία επίθεση Τσαβούσογλου στον Μακρόν, στο Γάλλο πρόεδρο Μαρία Ζαχαράκη. Και από την άλλη, μία συζήτηση που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της χώρας για την υγεία του Προέδρου. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στέλνει στο γιατρό τον Ερντογάν και ο Ερντογάν στέλνει αυτόν σε άλλο γιατρό. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα με την επίθεση Τσαβούσογλου. Ναι, όσον αφορά την Ελληνογαλλική Συμφωνία, από όπου αν και δεν ομολογείται επίσημα και δημόσια, απασχολεί πάρα πολύ την Άγκυρα. Θεωρεί τη σημασία της αρκετά μεγάλη για την περιοχή, αλλά και τη δεδομένη χρονική συγκυρία που υπογράφτηκε αυτή η συμφωνία. Και μπορεί, ναι, με να μην μιλάει η κυβέρνηση, αλλά από τον φιλοκυβερνητικό τύπο, όσο και από την πολιτική ανάλυση που γίνεται, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει ανησυχήσει την Τουρκία. Ήταν μια έκπληξη εδώ για τη χώρα, για την Άγκυρα κυρίως, και αυτό φαίνεται από τους σπασμωδικούς, θα μπορούσαμε να τους περιγράψουμε, τίτλους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάθε μέρα για Ελλάδα, για Γαλλία, για Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Σχολιάζουν λοιπόν εδώ ότι οι συμμαχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι ακόμη πιο ισχυρές. Δεν είναι μόνο με χώρες της Μέσης Ανατολής, για παράδειγμα, είναι με μεγάλες χώρες. Βέβαια, η κυβέρνηση δεν τοποθετείται, όπως είπαμε, για τη συμφωνία, αλλά με την παραμικρή αφορμή στρέφει τα βέλη της πότε στην Ελλάδα, πότε στη Γαλλία. Σήμερα λοιπόν ήταν η σειρά της Γαλλίας από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Ουκρανία και εκεί εξαπέλυσε μία επίθεση κατά του Μακρόν. Μίλησε για αποικιοκρατίες, για μαύρους λεκέδες της Γαλλίας στο παρελθόν, και από αυτό καταλαβαίνουμε ότι το να πιάνονται από το κάθε τι που λέει η Ελλάδα και η Γαλλία, γιατί δεν ήταν ένα θέμα σήμερα για να μιλήσει ο κ. Τσαβούσογλου, για παράδειγμα, από την Ουκρανία για τον Γάλλο πρόεδρο. Πιάνονται όμως από το κάθε τι που λέει. Και φανερώνουν την οργή τους, Μαρία. Έτσι, και την αμηχανία τους απέναντι στην κατάσταση. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να παρακολουθήσουμε τον Τσαβούσογλου στη δήλωσή του αυτή και αμέσως μετά να δούμε και το πινκ-πονκ περί υγείας μεταξύ του Ερντογάν και του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Oysa gerek Fransa'da gerek başka ülkelerde bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydasının olmadığını gördük, görüyoruz. O nedenle bu tür popülist yaklaşımlar yerine kendi halkının güvenini kazanacak adımlar atması daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bizimle ilgili de söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz. Tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi. Την ίδια ώρα στην Τουρκία φουντώνει η συζήτηση για την επιδείνωση της υγείας του Ερντογάν. Οι καταγγελίες για προσπάθεια απόκρυψης του τι πραγματικά συμβαίνει με τον Τούρκο πρόεδρο πληθαίνουν. Ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και Κιλιτσντάρογλου θέτει ευθέως θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι ζήτημα κρατικής ασφάλειας να ζητήσουμε έκθεση για την υγεία του Ερντογάν, έκθεση υγείας από ανεξάρτητο ίδρυμα και να το κάνει αμέσως. Άστραψε και βρόντιξε ο Τούρκος πρόεδρος που πέρασε στην αντεπίθεση μετά το γάντι που του έριξε ο πολιτικός του αντίπαλος. Αυτός που χρειάζεται γιατρό είναι ο Κιλιτσντάρογλου και μάλιστα ψυχίατρο. Ήταν η δηλητηριώδης απάντηση του Ερντογάν. Εάν υπάρχουν γιατροί ανάμεσά μας, θα γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι η ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Κιλιτσντάρογλου και τι καταδεικνύει αυτό. Δεν επεμβαίνουμε στη δουλειά κανενός, ούτε των γιατρών. Είναι όμως σαφές ότι υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση που χρειάζεται επίγουσα επέμβαση τόσο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα όσο και στην πολιτική της χώρας. Εμάς το καθήκον μας είναι να λέμε: ο Αλλάχ να σε κάνει καλά και εμείς να ασχολούμαστε με τη δική μας δουλειά.